Καλησπέρα σας. Είμαστε στο γήπεδο του Αστέρα, εδώ που πριν από λίγη ώρα τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Βάρης και τον Φίβο Βάρης. Ο Αστέρας κέρδισε με 1-0. Στις εξέδρες του γήπεδου ήταν ο νυν πρόεδρος του Αστέρα, ο Δημήτρης Πάπιος, τον οποίο και συναντήσαμε και του προτείναμε να κάνουμε έτσι μια συνέντευξη για τη φετινή σεζόν. Να μας πει και εκείνος όλα αυτά που έχει στο μυαλό του για το τι ακριβώς συνέβη, για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έχουμε ήδη στον Αστέρα την αποχώρηση του Μιχάλη Κάτσικα, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Και το λόγο παίρνει τώρα ο πρόεδρος του Αστέρα, ο Δημήτρης Πάπιος, ο οποίος θα μας θέλει, πρόεδρε, πρώτα να κάνεις έτσι ένα απολογισμό για τη φετινή σεζόν για την ομάδα. Μπαίνουμε καλησπέρα καταρχήν. Μπαίνουμε καταρχήν στα βαθιά. Ας πούμε πρώτα για τα παιδιά εδώ, τον Αστέρα Β, ο οποίος σήμερα μας έδωσε άλλη μια χαρά. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον. Ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες είναι και από την ίδια γειτονιά. Νομίζω ότι τα μικρά παιδιά του Αστέρα έδειξαν πάθος, θέληση και μας έδωσαν τη χαρά της νίκης. Ωραία. Για τη φετινή χρονιά. Πριν μου πάτε λοιπόν για τη φετινή χρονιά και ξεκινήσω στα βαθιά που είπες, θέλω να μου πεις για τους μικρούς και για το εγχείρημα της Β' ομάδας που ξεκινήσαμε από αυτό. Να μου πεις πώς είδες αυτό το πλάνο, πώς έχει βγει μέχρι τώρα, πώς ικανοποιημένοι είμαστε στον Αστέρα και τι θα δούμε από εδώ και πέρα, αν θα συνεχιστεί δηλαδή αυτό το κομμάτι, η δεύτερη ομάδα. Όλο αυτό το οποίο είδαμε φέτος, εγώ θα θίξω περισσότερο την καλή του πλευρά και όχι την κακή πλευρά. Γιατί δυστυχώς υπήρχε και μια κακή πλευρά. Όλο αυτό το προσπάθησα πάρα πολύ πριν από περίπου 7 χρόνια, 6 με 7 χρόνια. Τότε είχα πάρα πολλά παιδιά τα οποία μπορούσαν πραγματικά να ανταπεξέλθουν. Ο Αστέρας και τότε ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω ήταν επί Προεδρίας στην Εψανά Γιώργο Παπαμακάρη. Προσπάθησα λοιπόν να δημιουργήσω τον Αστέρα Β, ο οποίος θα αποτελείταν από παιδιά μικρής ηλικίας, τα οποία θα έπαιζαν στο γάμα τοπικό, με όλη αυτή τη διάθεση και, όλο αυτό το σκοπό, τον οποίο κάναμε και φέτος. Καταφέραμε και φτιάξαμε και φέτος. Οπότε αυτό έγινε πραγματικότητα, ένα όνειρο δικό μου τουλάχιστον, έγινε πραγματικότητα μετά από 6 χρόνια. Υπήρχε μια συνεννόηση προφορική αρχικά με τον πρόεδρο της, τον τωρινό πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Γιάρενη, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Προχωρήσαμε σε μια προκήρυξη πρωταθλήματος, προχώρησε η Ένωση, η οποία εστάλει τα λίγο εντάχει για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος το ιστορικό πώς έχει ακριβώς. Γιατί κάπου είχαν μπερδευτεί ο κόσμος στην γη. Προχώρησε λοιπόν όχι μόνο προφορικά, προχώρησε σε μια προκήρυξη πρωταθλήματος, το οποίο έλεγε ακριβώς αυτά τα οποία τέλος πάντων μπορεί να διαβάσει ο καθένας. Εστάλει στην ΕΠΟ και από εκεί και μετά είναι η διαδικασία γνωστή. Η ΕΠΟ την εγκρίνει, τη στέλνει πίσω στην Ένωση και ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Αυτή τη στιγμή, προφανώς λάθος, προφανώς δεν ξέρω τι έγινε, στο κύπελο δεν μπήκε κλειδάριθμος με αποτέλεσμα να παίξει ο Αστέρας Α και ο Αστέρας Β. Γιατί έγινε αυτό? Έγινε αυτό διότι κάθε χρόνο η ομάδα που αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στο κύπελλο της ΕΠΟ. Της Εψανά. Της ΕΠΟ. Α, ναι. Το πρώτο. Βέβαια. Η μεγάλη λοιπόν ομάδα είχε δηλώσει συμμετοχή στο κύπελλο της ΕΠΟ. Όπως κάθε χρόνο, εκτός από το φετινό, αυτός ο οποίος αγωνίζεται και διαλέγει αν θα αγωνιστεί στο κύπελλο της ΕΠΟ ή αν θα αγωνιστεί στο κύπελλο της Εψανά, δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί σε άλλο κύπελλο. Φέτος είχε αλλάξει αυτό. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες δεν θα δήλωναν συμμετοχή στο κύπελλο της ΕΠΟ θα πλήρωναν ένα πρόστιμο των 300 ευρώ και θα δήλωναν συμμετοχή
στο κύπελλο της Ψανά. Η προκήρυξη όμως έγραφε ότι είτε δηλώσει συμμετοχή στο κύπελλο της ΕΠΟ, είτε δεν δηλώσει συμμετοχή στο κύπελλο της ΕΠΟ, είναι υποχρεωμένη η ομάδα να παίξει στο κύπελλο της Ψανά. Άρα λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό μας από τον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, εμείς που είχαμε δηλώσει ήδη συμμετοχή στην ΕΠΟ, χωρίς να πούμε, να έχουμε δικαίωμα να πούμε δεν, το γράφει καθαρά η προκήρυξη, έπρεπε να παίξουμε και στο κύπελλο της Ψανά. Είχαμε ήδη λοιπόν βάλει την ομάδα Β στο κύπελλο της Ψανά. Υπήρχε η ομάδα, είχαμε κάνει δήλωση. Και ήρθε λοιπόν με τα γενέστρα, αναγκαστικά, όπως γράφει η προκήρυξη, να παίξει ο Αστέρας. Να παίξει ο Αστέρας, αυτό. Εκεί λοιπόν έπρεπε να βάλουμε έναν διδάφημα. Δεν πήγε ο διδάφημος. Για να μην μπερδεύει ο κόσμος, αυτό το οποίο έγινε, τουλάχιστον από την πλευρά του Αστέρα, γιατί υπάρχουν άλλες δύο-τρεις ομάδες νομίζω στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχουν τον ίδιο στόχο με αυτό το οποίο εμείς τουλάχιστον επιδιώκουμε, είναι ότι στην πορεία βρήκαμε αντιδράσεις και μέσα από την ΕΠΟ. Είχε δημιουργηθεί ένα θέμα με αναβολή αγώνων. Και γενικότερα, ναι. Εμείς είχαμε πάρει την προκήρυξη και τον κανονισμό, τον ΚΑΠ, των επαγγελματικών δευτέρων ομάδων και τον τηρήσαμε κατά γράμμα. Δηλαδή ζητούσε συγκεκριμένα πράγματα και είχε δικλείδες ασφαλείας, τις οποίες εγώ τουλάχιστον τις στήριξα κατά γράμμα για να μην έχει πρόβλημα και η Ένωση, αλλά και περισσότερο διότι ο σκοπός μου ήταν να παίξουν μόνο μικρά παιδιά. Δεν είχα αυτό σκοπό ούτε κανένα πρωτάθλημα, ούτε να ανέβει ομάδα κατηγορία, ούτε τίποτε. Ήθελα τα παιδιά αυτά να παίξουν σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είχε τις αντικσότητες αυτές που θα έδινε στα παιδιά μία αλφα εμπειρία. Αυτός ήταν ο σκοπός μου, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά να μπορούν αύριο μεθαύριο να στελεχώσουν τη μεγάλη ομάδα και να μπορούν να σταθούν επάξια σε άλλους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα το γεγονός ότι θα παίζανε σε μια ανταγωνιστική, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα θα ήταν καλύτερο από το να παίζουν σε ένα πρωτάθλημα K18 ή θα ήταν, ας πούμε... Εγώ δεν θέλω να μειώσω όχι. Το πρωτάθλημα ή το θεσμό του πρωταθλήματος της K18. Γι' αυτό και κατέβασα και η ομάδα K18. Είχα την πολυτέλεια βέβαια των παιδιών, δηλαδή είχαμε πάρα πολλά παιδιά και μπορούσαμε και το κάναμε αυτό. Γιατί αύριο μεθαύριο, αν άλλες ομάδες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια, δεν μπορούν να κατεβάσουν και K18. Διότι υπάρχουν σωματεία που έχω δει εδώ και μάλιστα στην περιοχή, που προπονήσεις της K18 γίνονται με 4 και με 5 παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι για να έχεις ένα αλφα επίπεδο παιδιών. Δηλαδή να μπορείς να τα απεξέλθεις και στο ένα πρωτάθλημα και στο άλλο. Και δεν είναι και θεμητό νομίζω το να κατεβάσεις δεύτερη ομάδα και να μην έχεις κάποια από έτσι. Αυτό το βλέπουμε στην πορεία. Δηλαδή μια ομάδα δεν μπορεί να κάνει έναν σωστό προγραμματισμό εάν και εφόσον δεν έχει το υλικό. Καταρχήν, εμείς είχαμε το υλικό και επειδή αυτό το υλικό για να μην πηγαίνει αριστερά-δεξιά. Τα περισσότερα παιδιά δεν ήθελαν να πάνε δανεικά ή να πάνε σε μια άλλη ομάδα. Αγαπούνε την ομάδα τους, αγαπούνε τον Αστέρα και θέλουν να παίξουν εδώ. Γιατί να μην τους αγκαλιάσουμε, γιατί να μην τα κρατήσουμε εδώ τα παιδιά, να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε από αυτά και αυτά να δώσουν ό,τι μπορούν στον Αστέρα. Ήταν λοιπόν η ιδανική λύση για αυτά τα παιδιά. Ήταν ένα όνειρο. Αυτά ήταν που έγινε φέτος πραγματικότητα και με τη συμβολή του Αντρέα Ντάρκου. Νομίζω ότι είναι στην Ελλάδα τουλάχιστον έτσι όπως έγινε σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοτυπία. Είναι. Τουλάχιστον στο θέμα του ότι δεν έγινε για κάποιον άλλο λόγο, έγινε μόνο και μόνο για να κρατήσουμε τα παιδιά, τα γηγενή παιδιά, αλλά και γενικότερα τις ευρύτερες περιοχές, γιατί έρχονται και παιδιά από το Κορόπι, έρχονται παιδιά από την Αγία Μαρίνα, έρχονται παιδιά από τη Βούλα, έρχονται παιδιά από τη Βουλιαγμένη, έρχονται παιδιά από όλες τις περιοχές, να κρατήσουμε τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό, κοντά στο ποδόσφαιρο, κοντά σε μια υγεία, την οποία εκπέμπει ο Αστέρας, εδώ και 11 ολόκληρα χρόνια.
Είναι ένα άλλο κίνητρο, ένα εξτρά κίνητρο για τα παιδιά αυτά λοιπόν. Να πάνε να παίξουν σε πιο ανταγωνιστικό επίπεδο σίγουρα, με αυτό που λέμε πριν. Υπάρχει ικανοποίηση για αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχουμε δει και παιδιά που τη β' ομάδα ήδη να έχουν παίξει στην εθνική. Εγώ ήμουν βέβαιος ότι είχα το αποτέλεσμα. Και ήμουν βέβαιος γιατί σας το προείπα και πριν ότι αυτό το εγχείρημα ήθελα να το κάνω και πριν 6 χρόνια. Και ήμουν βέβαιος ότι θα πετύχει. Ήμουν βέβαιος ότι αυτά τα παιδιά θα δώσουν τα πάντα. Γιατί έβλεπα στα μάτια τους την όρεξη, τη θέληση. Και ξέρετε, όταν τα παιδιά τους δίνεις αυτή τη δυνατότητα, δίνουν το 100%. Και προτείνω και λέω στις ομάδες, σε όσες μπορούν να αντέξουν βέβαια και το οικονομικό βάρος, να το κάνουν αυτό, να προσπαθήσουν να κρατήσουν τα παιδιά, να τους δώσουν ευκαιρίες, όχι στα λόγια και να φωνάζουν πέντε, να βάζουν πέντε ράδα σε μια εφημερίδα ή οτιδήποτε και να λένε ψέματα, να κοροϊδεύουν τους στουρθοκαμιλισμούς, λέγεται αυτό. Να λένε ψέματα, δίνουν τόσα παιδιά από τις ακαδημίες και τα ανεβάσανε εκεί και κάτι τέτοια. Να τα κάνουν πράξη αυτά, όχι στα λόγια. Πράξη. Φέτος λοιπόν, στη μεγάλη ομάδα γνωρίζονταν παιδιά του 2002, του 2003. Στο Πηλί αγωνίστηκε ο Χρυσίμης, ο Χάινος, ο Νάκας, παιδιά τα οποία ήταν μικρά σε μικρά σε ηλικία. Μικρά τα λέει είναι τα χαρτιά, γιατί μικρά στην πραγματικότητα δεν είναι. Έτσι, αν θα κοιτάξετε ομάδες του εξωτερικού, θα δείτε ότι αυτές οι ηλικίες δεν είναι μικροί, παίζουν κανονικά. Λοιπόν, εμείς τους λέμε μικρούς. Είναι το ζήτημα του αιώνιου ταλέντου στην Ελλάδα. Εντάξει, το λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Είναι ένα το οποίο το θεωρώ, ας πούμε, γελίο. Ομάδες του εξωτερικού να βάζουν μέσα στις μεγάλες τους ομάδες 17 χρονών παιδιά, 16 χρονών παιδιά και να ανταποκρίνονται. Και εμείς εδώ να κοιτάμε ποδοσφαιριστές, όχι ότι έχει κάτι με τους μεγάλους ηλικία ποδοσφαιριστές, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και αυτοί να πούνε ένα αντίο. Σίγουρα. Αλλά βέβαια αυτό στο τοπικό, σε επίπεδο τοπικού, το βλέπουμε ότι δεν γίνεται εύκολα πλέον. Το αντίο αργεί από πολλούς. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Είναι μια συζήτηση που θα πάρει πολλή ώρα, νομίζω. Και εμείς... Σε αυτό η πολιτεία, η ΕΠΟ και οι ενώσεις γενικότερα θα πρέπει να δώσουν μεγάλη έμφαση. Δεν πρέπει τα παιδιά να είναι στολίδια στον πάγκο, διότι το είδαμε φέτος στην ΕΠΟ. Είχαν βάλει 5 μικρούς, εντός εισαγωγικών μικρούς, οι οποίοι δεν χρειαζόταν να είχαν συμμετοχή, να καθόντουσαν μόνο στον πάγκο. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Έτσι, ούτε μπορείς να βγάλεις παιδιά, γιατί ο παράγοντας και οι ομάδες, τέλος πάντων, οι ερασιτεχνικές, ο ρόλος τους, αυτός είναι. Δεν είναι ούτε να παίρνουν πρωταθλήματα, ούτε να παίρνουν κύπελλα. Ο ρόλος μιας ερασιτεχνικής ομάδος και ο ρόλος ενός παράγοντα ερασιτέχνη είναι να δίνει βήμα σε νέα παιδιά και να προωθεί νέα παιδιά σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Αυτός είναι ο ρόλος ενός ερασιτέχνη παράγοντα και μιας ερασιτεχνικής ομάδος. Και αυτό είναι και το πρωτάθλημα, αυτό είναι και το κύπελο μιας ερασιτεχνικής ομάδος. Ωραία. Να πάμε και στο κομμάτι της αντρικής τώρα σιγά-σιγά. Εδώ είμαστε για να απαντήσουμε σε τα ερωτήματα. Να μου πεις έτσι πώς, τι γεύση αφήνει η φετινή χρονιά από την αντρική ομάδα. Οπωσδήποτε είναι μια πικρή γεύση, διότι έγινε μια προσπάθεια από όλα τα παιδιά τα οποία είχα δίπλα μου, πολύ μεγάλη, και στο τέλος, στο νήμα, δεν καταφέραμε να μείνουμε σε μια κατηγορία την οποία νομίζω ότι μπορούσαμε, γιατί δείξαμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο σε πάρα πολλά παιχνίδια. Στις λεπτομέρειες νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε όλη την πορεία του Αστέρα Βάρης, στις λεπτομέρειες χάθηκε η παραμονή του. Στις λεπτομέρειες θα βάλουμε και τη διαιτησία. Η διαιτησία πάντα ήταν... Υπήρχαν κάποια κόκκινα σημεία, να το πω έτσι. Βεβαίως. Ήτανε πολλά δυστυχώς. Ήτανε λίγοι αγώνες και ήταν αρκετά τα λάθη τα οποία γίνανε κατά μας. Δυστυχώς. Χωρίς αυτό βέβαια να είναι μια δικαιολογία
για δικά μας λάθη και δικά μου λάθη. Δεν είχα ποτέ σκοπό να κρύβομαι. Νομίζω όμως ότι ήταν καθοριστικά 2-3 παιχνίδια τα οποία η διετησία ήταν κατά του Αστέρα με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμοι βαθμοί γιατί ο Αστέρας δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση, θα ήταν πολύ ψηλότερα. Και χάθηκε παραμονή στη μισοβαθμία με τον τρόπο που χάθηκε με την προοδευτική να γελάει στο Κερατσίνη προτελευταία αγωνιστική με χαμένο πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο είχε δόθηκε εκεί. Δεν περιμέναμε βέβαια. Όταν περιμένεις ή έρχεσαι σε ένα τέτοιο σημείο, περιμένεις να χάσει μια ομάδα, να φεύγει δηλαδή η παραμονή από τα χέρια σου και να περιμένεις από τους άλλους, είναι αρκετά δύσκολο. Νομίζω όμως ότι όλη αυτή η πορεία του Αστέρα Βάρης και τις δύο φορές τις οποίες έχει, γιατί έχει βρεθεί και άλλες φορές στη Γάμα Εθνική, νομίζω ότι έχει γίνει με μια υγεία, με ένα ήθος το οποίο έχουμε, με μια αξιοπρέπεια και γι' αυτό πρέπει να είναι όλοι υπερήφανοι όσοι αγαπούν τον Αστέρα να γνωρίζουν ότι ό,τι παιχνίδι παίξαμε, όλες σε όλα τα παιχνίδια, κοιτάξαμε να κερδίσουμε, δεν αναζητήσαμε τίποτε άλλο παρά μόνο τη νίκη και αυτή μέσα από αγώνα, από υδρότα, μέσα στο γήπεδο, μέσα στις 4 γράμμες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει να αμφισβητήσει αυτό. Μίλησες για δικά σου λάθη, παραδέχτηκες κάποια δικά σου λάθη. Εκ των υστέρων, άμα γύριζες πίσω τον χρόνο, έχεις εντοπίσει τι ήταν αυτό που θα άλλαζες στη φετινή σεζόν που ίσως να άλλαζε και το ρου της ιστορίας, ας το πούμε. Το τι θα έγραφε στο τέλος. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ώρα για αυτοκριτική. Ξέρεις ότι όταν απομακρύνεσαι από το βουνό, βλέπεις στην κορυφή. Τώρα ακόμα είμαστε κάτω το βουνό. Όταν απομακρύνεσαι όμως από το βουνό, βλέπεις καλύτερα και έχεις μια πιο αντικειμενική άποψη. Το γεγονός όμως είναι ένα, ότι και σε αυτό πρέπει να σταθώ, ότι φέρω εξ ολοκλήρου την ευθύνη του υποβιβασμού της ομάδος από το Α έως το Ω. Δεν έχει κανένας άλλος καμία ευθύνη. Την ευθύνη τη φέρει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι αυτός που βρίσκει τους παίχτες, ο πρόεδρος είναι αυτός που εμπιστεύεται τους ποδοσφαιριστές, ο πρόεδρος είναι αυτός που βρίσκει τον προπονητή, ο πρόεδρος είναι αυτός που εμπιστεύεται τον προπονητή, ο πρόεδρος είναι αυτός ο Θεός που βρίσκει τον συγκεκριμένο γενικό αρχηγό, ο πρόεδρος ευθύνεται. Οπότε την ευθύνη εξ ολοκλήρου του υποβιβασμού τη φέρνει ο πρόεδρος, δηλαδή εγώ. Ο πρόεδρος όμως για τη φετινή σεζόν, επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω κάποια πράγματα, είναι ευχαριστημένος από όχι αυτούς που είχε δίπλα του, αλλά από αυτούς που περίμενε να έχει δίπλα του, από αυτό που περίμενε να έχει σαν βοήθεια. Γιατί η φετινή σεζόν νομίζω ήταν λίγο πιο δύσκολη από τις υπόλοιπες σε αυτό το κομμάτι. Αν μιλάτε για το οικονομικό κομμάτι. Καθαρά. Αν μιλάτε για το οικονομικό κομμάτι, όχι. Δυστυχώς τα τελευταία 7 χρόνια σχεδόν παλεύω μόνος μου. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζα και έχω μάθει στη ζωή μου όταν αναλαμβάνω μια ευθύνη να τη φέρω εις πέρας με τις δικές μου πλάτες, με τα δικά μου χέρια, με τα δικά μου πόδια. Δεν είναι δικαιολογία το εάν πίστεψα δηλαδή κάποιους οι οποίοι θα έφεραν τα χρήματα στην ομάδα ή θα βοηθούσαν την ομάδα, είμαι ενήλικας. Μπορώ να καταλάβω αν κάποιος με κοροϊδεύει ή όχι. Και αυτό ακόμη είναι ευθύνη δική μου. Διότι πέρυσι το καλοκαίρι είχα πει ότι θα σταματήσω. Γιατί δεν μπορούσα, έχω κουραστεί περισσότερο ψυχικά και βιολογικά. Είμαι μεγάλος πλέον κι εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω κι εγώ πλέον τις δυνάμεις που είχα. Το είχα πάρει απόφαση. Αλλά από ένα σημείο και μετά ότι η ομάδα ήταν στη Γάμα Εθνική, είχε πετύχει το σκοπό στην παραμονή της. Ίσως είναι κάτι παραπάνω να ήθελε πέρυσι, αλλά... Εκεί θέλω λίγα να σταθούμε. Mm-hmm. Πέρυσι η ομάδα είχε τις δυνατότητες, να πάει πάρα πολύ ψηλά. Πράγμα το οποίο πάλι εξωγενείς παράγοντες
εξωγενείς παράγοντες, συγκεκριμένοι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο, είναι αυτοί οι οποίοι στέρισαν από τον αστέρα να βγει στα μπράζ. Αυτό όμως έχει περάσει, είναι παρελθόν. Μιλάμε για φέτος. Φέτος λοιπόν η ομάδα έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία, νομίζω. Ξεκίνησε δηλαδή με μια πάρα πολύ δυνατή 2-2 και έδειξε μια αλφαδυναμική. Από εκεί και μετά τα λάθη τα οποία έχω κάνει εγώ δεν στάθηκαν πολύ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν με αποτέλεσμα η ομάδα να μην πάρει τα αποτελέσματα που ήθελε. Χάσαμε πόσα παιχνίδια στο 87, στο 89, πράγματα τα οποία είναι καθοριστικά όταν έχεις ένα τόσο κοντό, τόσο μικρό πρωτάθλημα. Μιλάς για την... Μιλάω για το παιχνίδι με την... Ναι, μιλάω για το παιχνίδι με την Προοδευτική, μιλάω για το παιχνίδι με την Ελευσίνα, μιλάω για το παιχνίδι με τη Θύελλα. Ομάδες δηλαδή. Το εκτός έδρας. Ναι, το εκτός έδρας. Δέχεσαι γκολ στο 87. Είναι κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν έπρεπε να έρθουν για μας. Mm-hmm. Έτσι, ήταν εντελώς άδικο. Όχι ότι μας αδίκησε κάποιος. Ναι, κατάλαβα. Ήταν άδικο. Όταν τρως γκολ, τουλάχιστον όσοι γνωρίζουν και δεν πετυχαίνεις, έτσι, γιατί χάνονται τόσες ευκαιρίες και στο 87 δέχεσαι ένα γκολ, είναι λογικό ότι θα το πληρώσεις. Υπήρχε όμως πληρώσαμε. Και εξωγενής αδικία, τα είπαμε και αυτά νωρίτερα. Μας έχουν ακυρώσει δύο καθαρά γκολ στην Ελευσίνα, μας έχουν ακυρώσει καθαρό γκολ εδώ, δεν μας έχουν δώσει καθαρό πέναλτι με το πυλί. Εντάξει, δεν θέλω να σταθώ όμως εκεί, γιατί σας είπα ότι αυτά, εάν και εφόσον ξεκινάς και δέχεσαι να κατέβεις και να αγωνιστείς, υπογράψεις που λέμε την προκήρυξη του πρωταθλήματος και κατεβείς το πρωτάθλημα, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, θα πρέπει να τα γνωρίζεις και να τα δέχεσαι. Είναι αυτό που λέμε μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, που δεν θα το αναγνωρίζετε. Λοιπόν, πρόεδρε, μίλησες πριν για το βουνό και την απομάκρυνση που τα βλέπεις μετά πιο καθαρά. Είπες ότι την περσινή σεζόν, σκεφτόσαι την περσινή σεζόν να παρατήσεις. Όχι να το παρατήσω. Να αποχωρήσεις. Ναι. Φέτος... Δεν μ' αρέσει η λέξη παρατώ. Να αποχωρήσει. Δεν παρατάσσε. Δεν παρατάσσε. Δεν παρατάσσε. Φέτος όμως, από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, έχει δηλώσει κιόλας ότι η απόφαση έχει ληφθεί έτσι. Έφτασε η στιγμή. Από πέρυσι. Φέτος όμως θα το κάνεις πράξη, αυτό έχει δηλώσει. Έχει ληφθεί η απόφαση αποχώρησης από την Προεδρία της ομάδας. Δεν έχει να κάνει βέβαια με κανένα κακό αποτέλεσμα. Όλο αυτό δεν θέλω να το συναντώνω. Όχι, μα ο ίδιος ανέφερε ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, η κούραση πνευματική, η σωματική. Ναι. Το είπες. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, διότι υπάρχει ένας άνθρωπος αρκετά αξιόλογος, με την ίδια φιλοσοφία, τη δική μου τουλάχιστον. Δεν μπορώ να προκαταβάλω και να πω το αποτέλεσμα των εκλογών, διότι όπως σας προείπα, εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος αποφεύγω τις ευθύνες μου. Mm-hmm. Μόλις θα τελειώσει όλη η διαδικασία εδώ, διότι έχουμε ένα πρωτάθλημα σε εξέλιξη, εγώ θα είμαι πρόεδρος μέχρι και την ημερομηνία που θα τελειώσουν όλα τα πρωταθλήματα και όλοι οι αγώνες. Θα είμαι δίπλα στα παιδιά, δίπλα στους προπονητές, δίπλα στους ανθρώπους που έρχουν και τρέχουν την ομάδα, θα σταθώ επάξια στη θέση του Προέδρου μέχρι και την ημερομηνία που θα τελειώσω. Μετά θα δρομολογήσω. Τακτική Γενική Συνέλευση και αρχιερεσίες για να προχωρήσει η ομάδα έτσι όπως πρέπει να προχωρήσει. Θα εξηγήσω και στην Γενική Συνέλευση, θα πω και στην Γενική Συνέλευση τα ίδια τα οποία λέω και εδώ, ότι φέρω την ευθύνη σε όλο από το Α έως το Ω και βέβαια εννοείται ότι στις ερχόμενες εκλογές
δεν θα είμαι υποψήφιος για τη θέση του Πρόεδρου. Λοιπόν, αυτό είναι μια σοβαρή είδηση. Βέβαια το έχει ξαναπεί πολλές σε πρόσφατη συνέντευξή σου, αλλά τελειώνει το πνεύμα του χρόνου λοιπόν. Πόσα χρόνια. Θα είμαι δίπλα στην ομάδα. Θα είμαι δίπλα στην ομάδα. Πόσα χρόνια είσαι σε αυτή τη θέση. Στη θέση του Πρόεδρου δεν θυμάμαι, νομίζω είμαι 7. 7 χρόνια. Αυτό δεν θυμάμαι. Στην ομάδα είμαι γύρω στα 11 χρόνια από τη θέση του Αντιπροέδρου. Είμαι αρκετά χρόνια πλέον. Νομίζω ότι στα 17 χρόνια έχω δείξει τουλάχιστον ότι ο Αστέρας Βάρης αγωνίστηκε με ήθος και αξιοπρέπεια και δεν, τουλάχιστον αυτό δεν έχει κανένας να πει το πάρω μικρό για αυτή την ομάδα. Από εκεί και μετά είμαι πολύ, επαναλαμβάνω, ευχαριστημένος που υπάρχει μια διάδοχο κατάσταση εάν και εφόσον αυτό εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, διότι υπάρχουν άνθρωποι πολύ που αγαπούν τον Αστέρα. Ο Αστέρας δεν έκλεισε και εγώ προσωπικά, όλα γίνονται με δημοκρατικές διαδικασίες. Εξάλλου δεν μου το επιτρέπει και η ιδεολογία μου. Όλα γίνονται πάντα δημοκρατικά και θα εξελέξει το σώμα το οποίο τον πρόεδρο, το σώμα γενικότερα το οποίο θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα του κιανού Αστέρα Βάρης. Θα σου κάνω την ερώτηση τώρα κάπως διαφορετικά. Σήμερα σε βρήκαμε στην εξέδρα να βλέπεις το παιχνίδι της ομάδας Β. Τη νέα σεζόν θα σε βλέπουμε σε αυτή την εξέδρα. Ως φιλάθρο, έστω. Εγώ δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τον Αστέρα. Αν θα μου ζητηθεί από την καινούργια διοίκηση να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο τον Αστέρα Βάρης, εγώ θα είμαι δίπλα. Σε οποιοδήποτε και αν είναι ο πρόεδρος, οποιοδήποτε και αν είναι το συμβούλιο, εφόσον μου ζητηθεί να βοηθήσω, θα βοηθήσω. Mm-hmm. Θα είμαι δίπλα στον Αστέρα Βάρης. Πάντα. Ξαναρωτάω, στην εξέδρα θα βρίσκεσαι ή έχεις αποφασίσει ότι θέλει λίγο ξεκούραση το σώμα. Το σώμα το κουράζει το μυαλό. Όταν δεν έχεις όλα αυτά στο κεφάλι σου και έρχεσαι μόνο να δεις ένα παιχνίδι, ξεκούραση, δεν είναι κούραση. Άρα εδώ δίπλα στην ομάδα. Βέβαια. Δίπλα στην ομάδα και να φωνάξει για αυτήν, δίπλα στην ομάδα και να βοηθήσει εφόσον σου ζητηθεί από την Εφόσον μου ζητηθεί. Διότι στην Ελλάδα έχουμε μάθει κάπως διαφορετικά. Δώσε μου για να σου δώσω. Εγώ δεν είμαι έτσι, τουλάχιστον. Εφόσον θα μου ζητηθεί από τον, και το τονίζω, από οποιονδήποτε πρόεδρο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, από οποιονδήποτε, όποιος και αν είναι πρόεδρος, όποιο και αν είναι το διοικητικό συμβούλιο και μου ζητηθεί να βοηθήσω την προσπάθεια του Αστέρα, είτε για να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία θα προχωρήσει για να ξαναπάρει το πρωτάθλημα, είτε για να υπάρχει μια συντήρηση μιας ομάδας ή οτιδήποτε, όποιο και αν είναι η φιλοσοφία του καινούργιου διοικητικού συμβουλίου, εγώ θα, και μου ζητήσει, θα είμαι δίπλα τους. Κατανοητό. Αυτό το όλο εγχείρημα, λοιπόν, το όλο εγχείρημα, η όλη αυτή η προσπάθεια 11 ετών θα είναι στο τέλος. Έτσι. Άσχετα από την κούραση, την πνευματική, τη σωματική, τι είναι αυτό που θεωρείς ότι θα σου λείψει πραγματικά από την πιο ενεργή ενασχόλησή σου με την ομάδα. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια να είσαι παράγοντας ενεργεία, διότι ήμουν τα προηγούμενα χρόνια στον Αρδιτό, στο Μέτσι. Είναι πολλά τα χρόνια τα οποία είναι στο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων στον τεχνικό αθλητισμό. Έχει πολλές πίκρες, οπωσδήποτε, έχει όμως και χάρες. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι οι παράγοντες, όχι μόνο εγώ, να πηγαίνουν λίγο στην άκρη για να βγαίνουν καινούργια παιδιά, καινούργια μυαλά και βέβαια με την
εμπειρία τους, να τους βοηθώ, εάν και εφόσον θέλουν, να προχωρήσουν. Θέλω όμως να πω ότι ο Αστέρας Βάλης για μένα είναι οικογένεια. Μου έδωσε πάρα πολλές χαρές σε όλα αυτά τα χρόνια. Είτε από τη Γάμα Εθνική, είτε από τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, είτε από τα παιχνίδια με τον Όφη, είτε από τα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια, με τον Εθνικό, με την Προοδευτική, με ιστορικές ομάδες, με ιστορικά σωματεία. Ο Αστέρας Βάρης βγήκε προς τα έξω, βγήκε από το στενό όριο του 3Β. Του 3Β. Είναι πλέον, έχει καθιερωθεί μια ομάδα η οποία είναι πολύ δυνατή στην Ψανά και ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει μέσα από αγώνες και από τους προκατοχούς μου, έτσι για να μην ξεχνάμε, και τους προηγούμενους προέδρους, τον κύριο Γιανακόπουλο, τον κύριο Μπαγκλατζή, τον κύριο Κουσιάκη, τον κύριο Τζιρόπουλο, τον κύριο Δρόσο, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν, βοήθησαν και ακόμα οι πιο προηγούμενοι άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν και προσπάθησαν να φτάσουν τον Αστέρα ψηλά. Εγώ απλά έβαλα και εγώ ένα λιθαράκι στην ιστορία του Αστέρα. Ωραία. Να στην κάνω πιο απλά την ερώτηση. Καθημερινά χτυπάει το τηλέφωνό σου. Οποιοδήποτε να σε ρωτήσει κάτι για την ομάδα κτλ. Είναι κάτι που θα σου λείψει αυτό? Να έχεις έτσι αυτή την καθημερινή ενασχόληση, να τρέχεις διάφορα πράγματα, όλα τα πράγματα για την ομάδα, όχι διάφορα έτσι. Γιατί ήσουν ένας από τους συγκεντρωτικούς πρόεδρους, να πούμε, πέρασαν όλα τα κρύα σου εισαρτικά, έτσι. Και γι' αυτό για να αναβάλεις μόνος σου την ευθύνη. Όχι, συγκεντρωτικός δεν είμαι. Να είμαστε ειλικρινείς, όχι, εγώ έτσι και δεν είμαι συγκεντρωτικός. Απλά θέλω, είμαι λιγάκι τελειωμανής. Αυτό ναι. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια ήταν μαζί μου στις διοικήσεις, γιατί ξέρω ότι ήμουν πάρα πολύ φωτικός. Θέλω πραγματικά να γίνονται τα πράγματα έτσι όπως τα θέλω και τους έχω κουράσει και εδώ πρέπει να τους ευχαριστήσω, διότι όλοι οι συνεργάτες, με όσους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, μου στάθηκαν δίπλα μου και έκαναν πραγματικά το καλύτερο που μπορούσα. Για να μνήσεις... Δεν θα μου λείψει. Δεν θα μου λείψει. Το χτύπημα του τηλεφώνου. Το κατάλαβα. Το απέφυγες με ωραίο τρόπο. Ναι. Το χτύπημα του τηλεφώνου, λοιπόν. Φεύγοντας από την ομάδα, από την προεδρία της ομάδας, όχι από την ομάδα γενικά, από την ομάδα δεν θα φύγω ποτέ. Ακριβώς. Φεύγοντας λοιπόν από την προεδρία της ομάδας. Κάποια στιγμή θα φύγω λόγω του καλέσματος του παντοδύναμου, αλλά από την ομάδα δεν θα φύγω. Άρα λοιπόν έχεις πει ότι ο Αστέρας είναι η οικογένειά σου, ότι δεν θα φύγεις ποτέ από την ομάδα, αλλά αποχώρησε από την προεδρία. Αυτή η αποχώρηση, τι σημαίνει αυτή τη στιγμή για τον Αστέρα, θεωρείς εσύ? Αφήνει ένα κρότο, θα το θέσω διαφορετικά. Αφήνει ένα κρότο η αποχώρησή σου, δυνατό. Ήσουν 11 χρόνια στην ομάδα, 7 χρόνια πρόεδρος. Είναι ένα μεγάλο μπαμ και για την Ψανά και για την Γάμα Εθνική και για τον Αστέρα. Υπάρχει ένας κρότος δυνατός. Πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσει αυτό την ομάδα μελλοντικά? Το μεταβατικό στάδιο, πάντα όταν υπάρχει μια αποχώρηση ενός Προέδρου, το μεταβατικό στάδιο δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση δική μου τουλάχιστον να το κάνω εύκολα. Και αυτός θα είναι ο λόγος που θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της εκάστοτε διοικήσεως και Προέδρου, εντός εισαγωγικών η λέξη, να με χρησιμοποιήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο θέλει. Και εφόσον, βέβαια, πάντα επαναλαμβάνω, μου ζητηθεί, διότι αυτό είναι και η ευθύνη. Όταν έχεις λοιπόν όταν είσαι υπεύθυνος άνθρωπος, που έτσι θέλω να λέω ότι είμαι, είσαι και ελεύθερος άνθρωπος. Νομίζω ότι εγώ θα βοηθήσω πολύ περισσότερο τον Αστέρα, εάν και εφόσον είμαι ελεύθερος.
ελεύθερος των υποχρεώσεων μου από το θέμα της διοίκησης. Δεν θα είμαι πρόεδρος δηλαδή, ή οποιαδήποτε άλλη θέση. Εάν λοιπόν θα είμαι ελεύθερος, εγώ θα βοηθήσω πολύ περισσότερο, πιστεύω, τον Αστέρα από την Κερκίδα. Άρα, σε περίπτωση λοιπόν, θα πω εγώ, δεν το λες εσύ, που έχεις κάτι στο μυαλό σου σίγουρα για τις εκλογές, για τις επικείμενες στο Αστέρα. Σε περίπτωση λοιπόν που προχωρήσει αυτό το κάτι που έχεις στο μυαλό σου για την επόμενη μέρα, θεωρείς ότι αυτό θα ευκολύνει κάπως στο μεταβατικό στάδιο, δηλαδή χωρίς να προτρέπουμε κάποιον να ψηφίσει κάτι στις εκλογές, εντελώς, θεωρείς ότι αυτό που έχεις στο μυαλό σου, αν πραγματοποιηθεί με τις εκλογές, θα είναι έτσι πιο εύκολο η μετάβαση την επόμενη μέρα? Καταρχήν, στη Γενική Συνέλευση, επειδή επαναλαμβάνω, γίνεται κάτω από εντελώς δημοκρατικό πνεύμα, θέλω και λέγονται όλες οι αλήθειες. Θα πω πραγματικά αυτό το οποίο σκέφτομαι. Δεν έχω κρυφές σκέψεις ή κάτι πίσω από το μυαλό μου, ή να χειραγωγήσω ή να προσπαθήσω να βάλω το σώμα σε μία δική μου λογική, μόνο το θα αποφασίσει. Και αυτό να είναι βέβαιοι όλοι, ότι ουδέποτε το έχω κάνει αυτό στη ζωή μου και δεν θα το κάνω. Δεν έχω λόγο να το κάνω, διότι μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες πιστεύω ότι βγαίνει και μία η καλύτερη και η σωστότερη λύση. Το ότι έχω έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή νέο, δίπλα μου, με φρέσκες ιδέες, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό, έτσι, και αυτό το βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν είναι εάν όμως υπάρχει κάποιος παλαιότερος παράγοντας ή κάποιος άλλος άνθρωπος ο οποίος θέλει πραγματικά να ασχοληθεί και έχει τη θέληση να έχει να το αγαπάει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει να αγαπάει τον Αστέρα Βάκης. Εγώ το λέω ότι συλλογική ότι όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά δεν εμφανίστηκε κάποιος να διεκδικήσει να αράσουμε την προέδρια του Αστέρα. Αν λοιπόν όλα πάνε όπως θα έχει σχεδιάσει, να το θεωρείς ότι είναι η ιδανική λύση, όχι η ιδανική λύση, είναι το ιδανικό σενάριο για τη μεταβατική περίοδο της ομάδας. Δηλαδή θα είναι αυτό που θα κρατήσει τον Αστέρα εκεί που είναι τώρα, χωρίς τριγμούς, χωρίς πολλές αλλαγές σε διάφορα επίπεδα κτλ. Θα είναι αυτό που τέλος πάντων θα αφήσει τον Αστέρα το ίδιο δυνατό. Ξαναλέω, το μεταβατικό στάδιο πάντα είναι δύσκολο. Διότι υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες μέσα σε ένα συμβούλιο. Είναι ανάλογα τον άνθρωπο που ως διοικεί να μπορέσει να συνυπάρξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι διαφορετικοί χαρακτήρες και να βγαίνουν έξω ενωμένοι. Όλο αυτό δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Η θέση λοιπόν του Προέδρου δεν είναι μόνο να βάζει χρήματα, είναι να εμπνέει και αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, να τους δίνει δύναμη και το βασικότερο, να τους έχει όλους ενωμένους. Όλο αυτό είναι δύσκολο. Αυτό όμως έγινε στην προσωπικότητα του κάθε ενός ανθρώπου. Γι' αυτό δεν μπορώ να εγγυηθώ. Αλλά γι' αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι ο Ανδρέας ο Αντάρτης είναι ένα παιδί το οποίο αγαπά τον Αστέρα, είναι ένα παιδί το οποίο αγαπάει τον εργαστηριακό αθλητισμό και έχει την ίδια φιλοσοφία με μένα όσο αφορά το θέμα των Ακαδημιών. Τώρα, για τη μεγάλη ομάδα, εάν και εφόσον θέλει να ακολουθήσει τα δικά μου βήματα ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα το κρίνει ο ίδιος. Εγώ δεν μπορώ να του πω ή να του επιβάλλω τι θα κάνει. Εάν και εφόσον μου ζητηθεί να τον βοηθήσω, θα τον βοηθήσω. Θα του δώσω τις συμβουλές μου. Γι' αυτό το λόγο, για να υπάρχει ένα όσο το δυνατόν το μεταβατικό στάδιο να είναι πιο ήρεμο και να μπορέσει ο Αστέρας Βάρης να είναι εκεί, να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται τώρα και ακόμα πιο ψηλά. Να πούμε, φυσικά πρέπει να πούμε και διάλογο για τον Μιχάλη Ντογκάτσικα, αποχώρησε από την ομάδα μετά από 5 χρόνια. Έχει ανακοινωθεί αυτό επίσημα.
Νομίζω ότι όλο αυτό έγινε σε πολύ καλό κλίμα, σε πολύ φιλικό κλίμα και έγινε για να είναι ελεύθερος και εκείνος να δει το μέλλον του, έτσι. Νομίζω, έγινε νωρίς για αυτό το λόγο. Νομίζω ότι με τον καταρχήν με τον Μιχάλη τον Κάτσικα μας ενώνει μια φιλία πολλών ετών. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τα του ποδοσφαίρου, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μου. Ακολουθήθηκε ένα πλάνο μιας πενταετίας. Και σε αυτό έμεινα πιστός, εγώ τουλάχιστον. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, δεν έχει να κάνει με τον υποβασμό. Επαναλαμβάνω ότι φέρω εξ ολοκλήρου την ευθύνη εγώ και μόνο. Κανένας άλλος δεν έχει καμία ευθύνη. Είναι ήθελε από το πλήρωμα του χρόνου που η συνεργασία αυτή έλαβε το τέλος της. Δόθηκε αρκετός χρόνος σε έναν προπονητή να δείξει τη δουλειά του και έτσι πρέπει να γίνεται κατά εμέ. Αν είναι λάθος, αν είναι σωστό, οι απόψεις δίστανται. Όμως εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας, αυτής της άποψης ότι ένας προπονητής θα πρέπει να του δοθεί ο χρόνος να δείξει τη δουλειά του. Αυτό ό,τι αφορά το ερασιτεχνικό κομμάτι. Στα επαγγελματικά είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, δεν τα γνωρίζω, ούτε θέλω να τα μάθω. Όχι, ήθελα να σου πω ότι ο χρόνος αυτός που δόθηκε δικαίωσε την ομάδα και εσένα για τον χρόνο αυτό που έδωσες. Στο πλάνο αυτό της πενταετίας η ομάδα ανέβηκε ξανά στην εθνική, έμεινε μια χρονιά πολύ εύκολα στην κατηγορία και διεκδικούσε και το κάτι παραπάνω και φέτος για... Πήρε το κύπελο. Πήρε το κύπελο σωστά, στην ξανά. Έφτασε στο τελικό κύπελο για το κύπελο το πήραμε στην κλήρωση πλέον, αλλά και... Αυτό έγραψε η ιστορία. Η ιστορία έγραψε ότι ταμπλούχος. Ακριβώς. Φέτος εντάξει η χρονιά δεν κλείσε όπως, όπως θέλατε όλη την ομάδα. Δεν πιάνε, αλλά... Όχι, θέλω να πω ότι υπάρχει μια δικαίωση που δόθηκε αυτό. Όλες οι χρονιές δεν θα βγουν και όλα τα αποτελέσματα δεν θα βγουν για οποιοδήποτε διοίκηση, για οποιοδήποτε προπονητή. Δεν μπορεί να καταδικάζεις έναν προπονητή επειδή έχασε ένα πρωτάθλημα ή δεν έμεινε στην κατηγορία η ομάδα ή για ένα αποτέλεσμα τυχή. Νομίζω ότι αυτά είναι αστεία πράγματα. Όχι, δεν είναι. Ναι, εννοώ δηλαδή ότι θα πρέπει σε έναν προπονητή να του δώσεις το χρόνο, αυτό το βάθος χρόνου και εφόσον θέλεις να ασχοληθείς και να βγάλεις ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα σου. Δεν μπορείς λοιπόν να αλλάξεις τους προπονητές όπως κάμισαν και ούτε πρέπει να χρησιμοποιείς ανθρώπους. Για μένα είναι ό,τι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις σαν ένας ερασιτέχνης παράγοντας. Οι επαγγελματίες παράγοντες είναι άλλοι, δεν τους ξέρω και ούτε και με ενδιαφέρον. Εγώ η ερώτηση μου ήταν άλλη, ότι αυτή η πίστοση χρόνου δικαίωσε την ομάδα και εσένα προσωπικά. Όχι μόνο δικαίωση, δείχνει, αν θέλεις, και το δρόμο σε καινούριους παράγοντες, σε νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, οι επιλογές τους να είναι μετά από όριμη σκέψη και να τις στηρίζουν τις επιλογές τους. Να τις στηρίζουν. Όχι επειδή ο ένας φίλαθλος ή ο δεύτερος φίλαθλος ή ο οποιοσδήποτε έχει μια διαφορετική άποψη. Για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν προπονητή, για έναν φυσιοθεραπευτή, για έναν οτιδήποτε. Πρέπει τις επιλογές τους ο πρόεδρος και ο παράγοντας, ο ερασιτέχνης παράγοντας, να τις στηρίζει και να τους δίνει τη δυνατότητα να δείξουν τη δουλειά τους. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μία δουλειά. Όχι δουλειά, τέλος πάντων, για μένα είναι μία ενασχόληση του ερασιτεχνικού ποδόσφαιρου, το οποίο δεν είναι δουλειά, αλλά πρέπει να τους δώσεις τον χρόνο. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Μιχάλης Κάτσικας είναι ο μακροβιότερος προπονητής στη σύγχρονη γάμα εθνική, ας το πούμε έτσι, σε ομάδα. Μπορεί, δεν είναι από και σε τοπικό επίπεδο, νομίζω ότι... Στατιστικά, είτε λέγεται Α κατηγορία, είτε Β κατηγορία, είτε... Στην Εψανά σίγουρα είναι ο μακροβιότερος τώρα. Στην Εψανά δεν έχω κοιτάξει στατιστικά, αλλά νομίζω ότι είναι... Είναι μια πενταετία γεμάτη. Αυτό είναι ο σωστός δρόμος για ένα ερασιτεχνικό σωματείο να δίνει τη δυνατότητα δηλαδή σε έναν προπονητή της επιλογής του
Η ομάδα πέφτει στο τοπικό, εσύ δεν θα είσαι πρόεδρος, αλλά οφείλω να σε ρωτήσω τη γνώμη σου. Να σε ρωτήσω το, αυτό το αν, που λέμε αν. Αν. Αυτό το αχ λένε, δεν λένε αυτό το αν, αλλά τέλο πάντων. Αλλιώ θα το τραγούδι. Λοιπόν, όχι, δεν αναφέρομαι στο τραγούδι. Εγώ λέω στο αν που λέμε, ναι. Με το αν δεν κάνει προκοπή. Αν λέω, έπαιρνε εσύ τι αποφάσει για τη μια σεζόν, το μοντέλο θα ήταν το ίδιο ακριβώς με έναν προπονητή στον οποίο θα δοθεί πίστοση χρόνου. Πενταετές πλάνο καινούριο και ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση της Ακαδημίας σε επίπεδο ομαδικής ομάδας. Αυτό θεωρείς ότι είναι ίσως ο σωστός δρόμος από εδώ και πέρα. Με δεδομένο, συγγνώμη πριν απαντήσεις, με δεδομένο φυσικά ότι και τα οικονομικά δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει για όλους και για όλα. Και δεν ξέρουν πώς θα πάνε πλέον. Ακριβώς. Είναι γεγονός. Δεν θα πω το συνηθισμένο, δεν απαντώ σε υποθετικές ερωτήσεις. Εγώ δεν θα επεκφύγω. Νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, ότι για να πετύχεις κάτι θα πρέπει να κάνεις μια σωστή επιλογή προπονητή, στον οποίο θα δώσεις τον χρόνο, τον βάθος χρόνου, να ρίξεις τη δουλειά. Αυτό ό,τι αφορά το κομμάτι του προπονητού. Η καινούργια διοίκηση θα επιλέξει ποιο προπονητή θέλει. Η φιλοσοφία όμως είναι πολύ σημαντική. Η φιλοσοφία, εάν δηλαδή θα κινηθεί με παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδα και θα συμπληρώσει κάποιους ποδοσφαιριστές, γιατί η ομάδα έχει ήδη ποδοσφαιριστές. Και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν δώσει πραγματικά τον υδρότα τους, το αίμα τους. Έχουν τεράστια προσφορά στην ομάδα. Δεν έχουν αγωνιστεί μόνο, έχουν αγωνιστεί και κατά το παρελθόν στην καμία εθνική. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Αλλά είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι, θεωρούνται παιδιά της ομάδας. Και αυτά τα παιδιά θα είναι δίπλα στην προσπάθεια αυτή. Δεν θα φύγουν από την ομάδα, θα είναι δίπλα στην ομάδα γιατί αγαπούν τον Αστέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποδοσφαιριστές που η αξία τους δεν είναι ούτε καν για τη γάμα εθνική, είναι για πολύ παραπάνω. Να στέκονται μπροστά, να μην συζητάνε μπροστά σε κανένα δίλημα, να μην βρίσκονται μπροστά σε κανένα δίλημα, εάν θα μείνουν ή θα παραμείνουν στην ομάδα. Έχουν θέσει ουσιαστικά αυτόν σε την ομάδα. Και είναι πολύ βασικό. Και πάνω σε αυτά τα παιδιά, νομίζω ότι τα παιδιά από τη δεύτερη ομάδα μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ καλή χημεία. Πάρα πολύ καλή χημεία και ο Αστέρας να πάει πάρα πολύ καλά. Με δεδομένο ότι ήδη κάποια παιδιά έχουν παίξει και στη ΓΑΜΑ Εθνική, νομίζω πλέον ότι είναι έτοιμα για το αλφα τοπικό, έτσι. Νομίζω ναι. Έχουν δείξει πραγματικά ότι το αξίζουν. Είναι πολύ σημαντικό. Ότι δεν παίζει γιατί είναι μικρός, παίζει γιατί το αξίζει. Άρα δεν θα περιμένουμε και μεγάλο lifting του χρόνου στην αντρική ομάδα. Θεωρητικά. Μιλώντας ως φύλαθλος πλέον. Σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι λογικό. Διότι δεν γνωρίζω ούτε καν τη σύνθεση του Συμβουλίου και ούτε μπορώ να προκαταβάλω κάποιον πρόεδρο ο οποίος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εσύ λοιπόν είπες τη γνώμη σου ότι πρέπει να αποδοθεί ένα ίδιο πλάνο, ναι. Να χρησιμοποιηθούν τα παιδιά της Ακαδημίας και να μείνουν κάποια παιδιά. Είναι αναγκαίο να δίνουμε βήμα. Εγώ θα μιλήσω μόνο για τον Αστέρα. Θα μιλήσω για όλες τις ομάδες. Συμβουλευτικά πάντα. Από την λίγη εμπειρία που κάνω. Πρέπει να δίνετε όλοι οι ερασιτέχνες παράγοντες βήμα στα νέα παιδιά. Πρέπει να το κάνετε. Ωραία. Αυτός είναι ο σκοπός του ερασιτεχνικού σωματείου. Ωραία. Εγώ δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση να κάνω. Με έχεις καλύψει πλήρως. Θέλω έναν επίλογο δικό σου να θίξεις ό,τι νομίζω ότι έπρεπε να θυχτεί. Και φυσικά να δώσεις το δικό σου μήνυμα με την αποχώρηση από τον Αστέρα ως πρόεδρος. Δεν είμαι του επιλόγου εγώ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους όσοι σταθήκατε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια τόσα χρόνια που αναδείξατε τα προβλήματα, τις επιτυχίες, όλες τις στιγμές του Αστέρα Βάρης
Και βέβαια αυτό που για μένα τουλάχιστον, γιατί την μεγάλη εμπιστοσύνη την οποία μου έδειξε ο κόσμος, οι χορηγοί, πάρα πολλοί χορηγοί οι οποίοι βοήθησαν αυτή την προσπάθεια, να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και να πω ότι εγώ θα είμαι πάντα δίπλα στον Αστέρα. Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ καμία προσπάθεια του Αστέρα, όποια και αν είναι αυτή, πάντα με γνώμονα το καλό και το συμφέρον του ωκεανού Αστέρα Βάρης και θα ήθελα πραγματικά να διαπρέπει και να είναι μια ομάδα της Ένωσης, της Εψανά, γιατί Εψανά δεν με ρώτησες, εσύ τουλάχιστον, διότι υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη Ένωση, η οποία μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Με τέτοιες ομάδες, όπως ο Αστέρας Βάρης, υπάρχουν αξιόλογες ομάδες, υπάρχουν αξιόλογοι παράγοντες, οι οποίοι πραγματικά πρέπει να πάνε την Εψανά ακόμη ένα βήμα πιο πάνω. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα έπαιρνε άλλη τόση ώρα για αυτό το συζήτηση. Για την Εψανά. Εντάξει, η Εψανά είναι η Εψανά. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι η Ένωση. Είναι η Ένωση. Η Ένωση θα τραβήξει την πορεία της και αυτή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόεδρος, υπάρχει συμβούλιο και όλοι, όπως σε κάθε ομάδα που υπάρχει πρόεδρος, κρινόμαστε. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε κι εμείς. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ευχαριστώ, ακόμα, ευχαριστώ, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω φυσικά και για όλο αυτό που έδωσε στον κόσμο μέσω των live μεταδόσεων που κάναμε, γιατί κατά τη διάρκεια του lockdown οι οπαδοί δεν είχαν δυνατότητα να έρθουν εδώ και μέσω των live μεταδόσεων έβλεπαν την ομάδα. Νομίζω ότι ήταν αναγκαίο. Ήταν αναγκαίο, αλλά τουλάχιστον για ανθρώπους οι οποίοι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά που επέλεξε σε μένα να είμαι η φωνή σε εισαγωγικά του Αστέρα σε όλο αυτό το διάστημα. Δεν σε επέλεξα για. Σε επέλεξα διότι σε είχα ακούσει και είχες μια πάρα πολύ όμορφη φωνή για, αυτό το, για αυτά τα live. Νομίζω ότι ήμουν καθαρά αντικειμενικός, όχι. Εντάξει, εγώ πάντως οφείλω να σε ευχαριστήσω. Ο Γιώργος το ίδιο φαντάζομαι είναι ο πάντα δίπλα στην ομάδα και ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο Τσιφλίκας. Και να είστε δίπλα στην ομάδα. Τα παιδιά όλα εδώ είναι εξαίρετα παιδιά και νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν πολύ σωστά. Θα το ευχηθούμε και εμείς αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Για την συνέντευξη σας στην Μοσφαραχώρη. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ σας ευχαριστώ και να έχετε υγεία. Σας εύχομαι και ότι το καλύτερο, καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση. Να είστε καλά.